Χαίρετε συγξυγιστές, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Λοιπόν, το σημερινό ξύρισμα θα είναι ένα ξύρισμα tribute, ένα ξύρισμα αφιέρωμα στον Bond. James Bond. Έχει πέρασει ένας χρόνος από τότε που έφυγε από αυτή τη ζωή ο κύριος Σον Κόνερι, ο αγαπημένος, προσωπικά ο αγαπημένος μου James Bond, από όλους τους οποίους που έχουν υποδηθεί αυτόν τον χαρακτήρα. Και νομίζω όταν μιλάμε για James Bond, νομίζω ότι ο πρώτος που έρχεται στο μυαλό των πιο πολλών τουλάχιστον είναι ο Sean Connery. Οπότε το ξύρισμα δεν θα έχει κάποιο review ή μπορεί και να έχει, γιατί έχω κάτι καινούριο μέσα στο den, ρανικό είναι βέβαια, αλλά πιο πολύ έτσι ένα tribute save. Οπότε στο σημερινό ξύρισμα θα χρησιμοποιήσουμε το σαπούνι της Floris, το νούμερο 89, το οποίο είναι, και ως, είναι γνωστό και ως το άρωμα του James Bond, αν και δεν είναι αυτή η αλήθεια. Ήταν το αγαπημένο, αν όχι ένα από τα αγαπημένα αρώματα του Ian Fleming. Οπότε κάπως έτσι το συνδέσανε με το... και καλά ότι είναι το άρωμα του James Bond, αλλά δεν είναι έτσι. That's not the case. Θα σβήσουμε με Floris Aftershave νούμερο 89. Η μηχανή, είπα να χρησιμοποιήσω κάτι vintage σήμερα, αλλά λέω όχι, θέλω έτσι να το απολαύσω το ξύρισμα. Γενικά οι vintage μηχανές, έχω αναφέρει και σε άλλα βίντεο, δεν μου καθόνται καλά. Οπότε ναι, Razor 68P, φορτωμένη με μία ραπίρα Swedish Steel και το πινέλο, το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νικόλα για, το... για την ευκαιρία που μου δίνει να το δοκιμάσω, είναι το Morris & Fordran το 3XL 30 θύσανος, και ο θύσανος είναι 2-band finest made in England πινέλο. Νομίζω είναι ό,τι πρέπει για την περίσταση εδώ πέρα. Οπότε αυτό. Πάνω φωτός στο σαπούνι και επιστρέφω για το face lathering και το πρώτο πέρασμα. Εδώ έχω φορτώσει την πινελάρα, πραγματικά πολύ μεγάλος θύσανος και πολύ πυκνός. Θα πούμε πιο πολλά στην πορεία. Επειδή είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε πιο μετά, το σαπούνι που δουλεύω, το Floris, δεν είναι αυτό που κυκλοφορεί τώρα. Την έχουν αλλάξει τη φόρμουλα. Οπότε, ανάλογα ποιο έχετε, θα έχει την ανάλογη απόδοση. Προσωπικά εμένα μου αρέσει αυτό το σαπούνι. Το είχα κάνει παλιά review σε ένα live video στο, στην ομάδα του Facebook του Wet Shaving Lovers GR. Και το σαπούνι μ' άρεσε αρκετά. Βέβαια, κάποιοι συγξυριστές πήραν το τωρινό το σαπούνι, το οποίο νομίζω έχουν προσθέσει shea butter, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν τρελαθήκανε. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει αλλάξει το σαπούνι. Τα συστατικά κλασικά θα τα έχω αφήσει, θα τα έχω γράψει βασικά κάτω στην περιγραφή. Αν θέλετε να τα δείτε.
Γενικά αρκετά εύκολο στο lathering. Δεν έχω βρει ποτέ δυσκολία μαζί του. Και από τα σαπούνια τα εγγλέζικα, θεωρώ πως είναι το καλύτερο. Από τους γνωστούς οίκους, δεν μιλάω τώρα για αρτιζάνικα σαπούνια. Από συστατικά δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, δεν ξέρω να το ανέφερα πριν. Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο πέρασμα. Tribute safe στον Mr. Bond. Φύγαμε. Πολύ ωραία γλίστρα, όπως θυμόμουν. Και το άρωμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Έχει αρκετές νότες μέσα. Προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ από το Elite. Ο γούστα είναι αυτά βέβαια. Αλήθεια, ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία από τη σειρά James Bond? Αφήστε ένα σχόλιο κάτω στο comment section. Επίσης, ποιος είναι ο αγαπημένος σας James Bond? Εμένα έχετε καταλάβει ποιος ήταν. Τέλεια. Και επιστρέψαμε. Flourish number 89. Τρομερό άρωμα. Κλασικό, αντρικό, πολύ ωραίο. Έχει έτσι λίγο, είναι λίγο έτσι παλιακό, λίγο, όχι πολύ, αλλά έχει έτσι ένα παλιακό στυλ. Τρομερό, τρομερό άρωμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το tribute save για τον Mr. Bond. Το σαπούνι μηχανικά είναι αρκετά καλό. Δεν συγκρίνεται με τα skin food αρτιζάνικα σαπούνια που
όλοι τώρα χρησιμοποιούμε, ακόμα και τα πιο απλά, αλλά είναι ένα αρχοντικό σαπούνι που έρχεται σε μια αρχοντική συσκευασία και έχει ένα αρχοντικό άρωμα. Ωραίο. Το aftershave επίσης, ωραίο, αν και έτσι νιώθω μια αψάλα, έτσι ένα καψιματάκι, μάλλον λόγω του αρώματος. Αλλά πιστεύω ότι το άρωμα θα κρατήσει αρκετά στο δέρμα. Δεν νομίζω ότι θα φύγει. Θα αφήσω έτσι μια γνώμη κάτω στην περιγραφή για ποιον ενδιαφέρεται. Morris & Fordran 3XL με θύσανο 2 Band Finest. Ο υπόλοιπος αφρός. Το πινέλο. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Περίμενα πιο πολλά. Τώρα θα μου πεις, έχουμε συνηθίσει τα gel tips. Ακόμα και το πιο απλό 2-band πλέον στην αγορά έχει δεχθεί κάποια επεξεργασία. Αυτό εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει δεχθεί κάποια επεξεργασία. Είναι scrubby, δηλαδή για κάποιον που θέλει να αισθάνεται λίγο έτσι το πινέλο πάνω στο πρόσωπό του, είναι μια καλή επιλογή. Ξαναλέω, είναι ακριβό το πινέλο. Εγώ προσωπικά δεν θα δίνα τα λεφτά, ακόμα και μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν υπήρχε περίπτωση να τα δώσω τα λεφτά. Βέβαια, ο καθένας όσο αντέχει η τσέπη του και ό,τι γουστάρει κάνει. Πιστεύω πληρώνεις, τώρα δεν ξέρω αν είναι παλιά η εταιρεία αυτή, δεν έχω ψαχτεί. Αλλά ας πούμε με τη Simpsons πληρώνεις και το heritage της εταιρείας, το πόσο παλιά είναι, το όνομά της και τεχνογνωσία, γιατί είναι hand-tied τα πινέλα, αλλά όχι. Εντάξει, ευχάριστο στη χρήση, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν τρελάθηκα αυτό. Νικόλα, σας ξανά ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ήταν ό,τι πρέπει για το σετάρισμα και τη σημερινή μέρα. Σας ευχαριστώ. Ξυρίσματάρα. Η μηχανή γνωστή, την έχω καλύψει σε άλλα βίντεο. Και αυτά, ναι. Για άλλη μια φορά, ένα tribute save στον αγαπημένο James Bond, Sean Connery. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και αν έχετε κάποια απορία ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι, το comment section είναι ανοιχτό. Ξεμείναμε από μνήμη. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Τα είπαμε όσα είχαμε να πούμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Χαιρετώ!